Άνοιξε τελικά ο δρόμος παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες για το πρώτο ενεργειακό φωτοβολταϊκό πάρκο στην κοιλάδα της Λάρισας που συγκρότησε ο ΓΟΕΒ Θεσσαλίας με τη συμμετοχή άλλων 9 ΤΟΕΒ από Λάρισα, Φάρσαλα και Καρδίτσα. Σε μια έκταση 20 στρεμμάτων θα κατασκευαστεί μέχρι την άνοιξη, όπως υπολογίζεται, το φωτοβολταϊκό πάρκο προϋπολογισμού 750.000 ευρώ, το οποίο θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής καθώς θα παρέχει φθηνό ρεύμα στους αγρότες. Το πρωί έγινε η τελετή θεμελίωσής του. Κάνουμε τα εγγένεια λειτουργίες της για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου 1 ΜΒ σε χώρο ο οποίος παραχωρήθηκε από την τοπική κοινότητα της Κοιλάδος στην ενεργειακή κοινότητα. Η σημασία του είναι η εξής, είναι ενεργειακός συμψηφισμός της ενέργειας των παραγωγών που μετέχουν στην ενεργειακή κοινότητα. Η ενεργειακή κοινότητα αποτελείται από το ΓΟΕΒ και 9 τοπικά το ΕΒ και οι ερευνητές όλων αυτών των οργανισμών επωφελούνται από την παραγωγή του ρεύματος. Είναι ένα προϊόν συνεργασίας μεταξύ του ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ, μεταξύ των αγροτών και της τοπικής κοινότητας. Είναι ένα έργο για αγροτική ενέργεια. Είναι η πρώτη αγροτική ενεργειακή κοινότητα στην Ελλάδα. Εύχομαι να ολοκληρωθεί γρήγορα, να αποδώσει γρήγορα για να γίνουν και άλλα τέτοια, ούτως ώστε να μειωθεί το κόστος της καλλιέργειας και της παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα η ενέργεια να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών μαζί με τις ανεμογεννήτριες στο πάρκο ανέλαβαν ελληνικά χέρια. Η ανάδοχος εταιρεία θα αποπληρωθεί σε διάστημα 6 έως 8 χρόνων και εν συνεχεία την αποκλειστική διαχείριση του πάρκου θα έχει η σύμπραξη του ΓΟΕΒ με τους ΤΟΕΒ του κάμπου.